Αναστασιάδου. Είμαστε στο Νίξον, στα εγκαίνια της έκθεσης Ψηφιακή Πραγματικότητα. Μία ομαδική έκθεση 10 διακριτών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που γίνεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου, του δεύτερου Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου. Η έκθεση εξελίσσεται σε 5 χώρους στην πόλη μας, σε 5 χώρους στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε επιλέξει χώρους οι οποίοι δεν είναι αμιγώς οικαστικοί, σε μια προσπάθειά μας να απλωθούμε λίγο σε όχι τόσο συνηθισμένα μέρη ή χώρους τα οποία εκθέτουν συνήθως οι οικαστικοί ή δραστηριοποιούνται οι οικαστικοί, καθώς θεωρούμε ότι η Αθήνα είναι ούτως ή άλλως μια γειτονιά, μια υπέροχη πόλη που μπορούμε να αναδείξουμε τα σημεία της με διάφορους τρόπους. Μια προσπάθεια δική μας να δείξουμε τη δουλειά μας σε εναλλακτικούς χώρους. Το Νίξον είναι ένας βιομηχανικός χώρος με ένα βιομηχανικό στυλ, το οποίο έχει φιλοξενήσει σήμερα την έκθεση τη δική μου και του ζωγράφου του Νίκου του Γιφτάκη. Εγώ ασχολούμαι με τη γλυπτική μετάλλου, χρησιμοποιώ υλικά βιομηχανικής ανακύκλωσης, τα οποία σε δεύτερη χρήση αποτυπώνουν τη θεματική την οποία κάθε φορά αγγίζω. Στη συγκεκριμένη έκθεση έχω εμπνευστεί από την ψηφιακή πραγματικότητα, από το ραγδαίο αναπτυσσόμενο ψηφιακό πολιτισμό, ο οποίος επηρεάζει όλες τις πληγές της ανθρώπινης φύσης. Οι εικαστικές δράσεις του δεύτερου Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου έχουν αναπτυχθεί σε χώρους στο κέντρο της Αθήνας, όχι παραδοσιακούς. Και το Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου έχει αναπτυχθεί σε διάφορους χώρους στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να υπάρχει μια διαδίδραση με το κοινό λίγο πιο άμεση. Φέρνουμε δηλαδή τόσο το φεστιβάλ όσο και τις εικαστικές δράσεις πιο άμεσα σε μια διαδίδραση με το άμεσο κοινό που βγαίνει, κυκλοφορεί, θα βγει ένα βράδυ να πιει το ποτό του, να χαλαρώσει με την παρέα του και σε αυτό ακριβώς το σημείο θα του δοθεί η ευκαιρία να δει κάποια πράγματα, να αντιδράσει με την τέχνη, να αντιδράσει με το ψηφιακό, να αντιδράσει με το φεστιβάλ. Και έτσι ακριβώς προσπαθούμε να εξάγουμε κάποια λίγο πιο ουσιαστικά συμπεράσματα. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια να βγούμε στις γειτονιές, να μεταφέρουμε το μήνυμα της τέχνης, να γίνουμε πιο άμεση με το κοινό μας και με τους θεατές μας. Τα υλικά που χρησιμοποιείς είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Είναι, όπως είπες, ανακυκλώσιμα, αλλά βαραίου τύπου ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με μέταλλο, ατσάλι, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποιώ υλικά βιομηχανικής ανακύκλωσης, που σημαίνει ότι θα προμηθεύομαι κυρίως από βαριές βιομηχανίες, τα οποία σε μία πρώτη χρήση μπορεί να είναι είτε εξαρτήματα μηχανών, είτε διάφορα άλλα υλικά που συναντάμε στις βιομηχανίες. Σε μία δεύτερη χρήση προσπαθώ να τα εντάξω σε ένα σύνολο, όπου μέσα σε αυτό το σύνολο θα αποκτήσουν μια εντελώς διαφορετική δομή, προκειμένου να αποδώσουν τον τίτλο και το κόνσεπτ του συνόλου που θέλω να φιλοτεχνήσω. Ασχολούμαι κυρίως με μέταλλα, με πολύ ιδιαίτερη προτίμηση στο ατσάλι. Θεωρώ ότι είναι μέταλλα τα οποία έχουν φυσικά όρια, έχουν αντοχές, πρέπει να τα σεβαστείς γιατί αλλιώς θα τα καταστρέψεις. Φεύγουμε εντελώς από τη λογική του χυτού υλικού. Μιλάμε για μέταλλα που προσπαθώ τουλάχιστον με λίγη επεξεργασία να τα εντάξω μέσα στο ενιαίο σύνολο προκειμένου να πάρουν την καινούργια τους ταυτότητα και προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αναγνωρίσιμα μέσα στο καινούργιο του σύνολο, να είναι αναγνωρίσιμα από το θεατή από την πρώτη τους χρήση, το πώς κουβαλιέται η πρώτη τους χρήση στο δεύτερο έργο. Η τέχνη όταν μεταφέρεται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι αμιγώς οικαστικοί και δεν είναι αμιγώς παραδοσιακοί, ανοίγει τα όρια της, ανοίγει τα πλαίσια της, έρχεται σε άμεση επαφή με λίγο πιο ευρύ κοινό, με ένα κοινό το οποίο επειδή δεν έχει την ενημέρωση ή δεν είχε μέχρι πρώτην ως το ενδιαφέρον να επισκεφθεί κάποιους παραδοσιακά οικαστικούς χώρους, έχανε αυτή την επικοινωνία. Με τη συγκεκριμένη λοιπόν ομαδική έκθεση φέρνουμε τους οικαστικούς κοντά, ακόμα πιο κοντά, σε ένα ευρύ κοινό.
για να υπάρχει ένας άμεσος διάλογος, να υπάρχει μία διαντίδραση μεταξύ του θεατή και του εικαστικού.